Μέσα δύο μέρες, λέει το Σύνταγμα, πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση επί της ψήφου δυσπιστίας. Η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα, αν το επιθυμούσε, να ζητήσει η συζήτηση να ξεκινήσει αμέσως. Ναι. Και επειδή πληροφορούμε ότι διακόπηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου, ενδεχομένως να επιδιώκει αυτό. Δηλαδή, να ζητήσει να ασκήσει την προνομία αυτή της επιφυλάσσεως στο Σύνταγμα και αντί να ξεκινήσει η συζήτηση μετά από 48 ώρες, να ξεκινήσει αμέσως. Να ξεκινήσει αμέσως. Αυτό που φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχει υπάρξει μια μικρή διακοπή για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Στάματης είπε ότι αποδέχεται βεβαίως η κυβέρνηση όλα αυτά. Είναι ενδιαφέρον αυτό ότι τα αποδέχθηκε, γιατί το Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν μπορεί να απέχει, ότι δεν μπορεί μάλλον να ασκηθεί δεύτερη πρόταση δυσπιστίας πριν περάσει εξάμηνο από την προηγούμενη. Ναι. Ενδεχομένως η κυβέρνηση να αμφισβητούσε επομένως το δικαίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει. Αυτό δεν έχει να κάνει, δεν έχει διαφορά εάν υπάρξει, γιατί αυτό νόμιζα και εγώ. Ακριβώς, αυτό θα σας πω τώρα, αλλά ακριβώς επειδή αυτή τη φορά η πρόταση Μομφής στρέφεται κατά συγκεκριμένου ενός υπουργού και όχι στο σύνολο της κυβέρνησης, η δική μου η άποψη είναι ότι πράγματι μπορεί να συζητηθεί συγκεκριμένη μπορεί πρόταση της δυσπιστίας. Κύριε Κατρούγκαλε, καλησπέρα. Θα μπορούσε να αρνηθεί η κυβέρνηση την πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού? Να συζητηθεί, εννοείται. Ναι. Γιατί προφανώς, αυτό εννοώ. Αυτό ακριβώς. Η άποψή μου είναι ότι φυσικά και θα έπρεπε, αυτή είναι η ορθή συνταγματικά εκδοχή. Ναι. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η διακοπή αυτή που έγινε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Πάντως, ούτως ή άλλως, νομίζω ότι. Καλά, θα δούμε και ακριβώς ποιο είναι το αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι αποδεχόμενη η κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα αυτή η συζήτηση, ουσιαστικά ακυρώνει και το ίδιο το επιχείρημα του πόσο επίγον είναι αυτό το νομοσχέδιο. Φυσικά. Ακριβώς. Αυτονόητο είναι.